Τάκη, ο λόγος σε σένα, είσαι ο υποψήφιος της ομάδας των μαχητών. Μπαίνεις στον κάδρο μαζί με την Νικολέτα Μαυρίδη. Παρακαλώ. Γιώργο, άκουσα όλους τους συμπαίκτες μου. Είναι κρίμα που τόσο καιρό που τους ενοχλούσε ότι μιλάω πολύ και δεν ακούω καθόλου. Που τόσο καιρό δεν με ψηφίζανε τότε. Και με ψηφίσαν σήμερα κατά επιλογή κάποια άτομα γιατί έτσι τους συνέφερε, να το πω έτσι. Δεν έχω καμία πικρία, ούτε κανένα ενδιασμό. Είναι σεβαστή η άποψή τους. Ο καθένας εδώ είναι ξεχωριστός χαρακτήρας. Σέβομαι την ψήφο τους. Είναι άδικη όμως, πιστεύω. Διότι όπως είπαν, τους ενδιαφέρει να τρώνε εδώ πέρα και να επιβιώνουν. Τελικά δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό τους ενδιαφέρει να διώξουν έναν Τάκη που δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλουν να το κάνουν. Όμως δεν καταφέρει να με διώξει κανένα Ηλίας Γκότσης ή κάποια άλλα άτομα εδώ πέρα. Γιατί τον λόγο τον έχουν έξω ο κόσμος. Θέλω να συνεχίσω να είμαι εδώ λοιπόν. Αν θα πρέπει να αναθεωρήσω, ναι, αναθεωρώ. Αν θα μείνω, θα το βουλώσω και θα κάθομαι σε μια γωνιά μόνος μου όπως το ξανακάνει στο παρελθόν. Θα προσφέρω αυτά τα λίγα που μπορώ να προσφέρω και ως εκεί. Αγωνιστικά τα πάντα όλα και όλα καλά. Γιατί Γιώργο μου αξίζει να μείνω εδώ και παρακαλάω τον κόσμο, πραγματικά τον παρακαλάω μέσα από την ψυχή μου, γιατί έχω και εγώ το στόχο μου που είμαι εδώ, να με στηρίξουν με την ψήφο του, τη θετική του ψήφο. Αυτά έχω να πω. Αν κούρασα πάλι, συγγνώμη που μιλάω πολύ. Δεύτερη υποψηφιότητα λοιπόν για αυτή την εβδομάδα, ο Τάκης Καρακούνιας μετά την Νικολέτα Μαυρίδη. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το συμβούλιο και με τη δική σας αγωνιστικότητα δίνεται ξεχωριστή σημασία και βαρύτητα στον αυριανό αγώνα, τον τρίτο αγώνα Ηλίας. Μέχρι στιγμής είστε στο 1-1. Όποια ομάδα ιτηθεί αύριο στο συμβούλιο που θα ακολουθήσει θα βγάλει άλλους δύο υποψήφιους. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να επιστρέψετε στα πρόχειρα καταλήμματά σας. Καλή συνέχεια, παιδιά.